Καταρχάς, να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Δεν θα πω ότι είμαι χαρούμενος. Απλώς θα έλεγα μάλλον δικαιωμένος, γιατί ένα ταμπού, το οποίο ήταν η συζήτηση για την κοινωνική οικονομία και τις προοπτικές της, ένα θέμα το οποίο ενώ στην Ευρώπη υφίσταται εδώ και δεκαετίες, δυστυχώς, θα έλεγα, όχι ευτυχώς, δυστυχώς, και στην Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτό που τις επιταγές που κάποιοι ενδεχομένως μας επιβάλλουν. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη στήριξη των κοινωνικών μας δομών και υποδομών χωρίς τη βοήθεια συνεταιρισμών που έχουν σχέση με την κοινωνική οικονομία. Δυστυχώς, σας λέω και πάλι, δεν μπορούμε να το φύγουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να εθελοτυφλούμε απέναντι σε μια κατάσταση, σε μια προοπτική που εκεί θα οδηγηθούν τα πράγματα είτε με το καλό, είτε θα συρθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Δήμο Κορινθίων γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέματα της κοινωνικής οικονομίας για πρώτη φορά έσπασε ένα ταμπού και μιλήσαμε δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο στην κατάθεση του προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής στις αρχές του 2013. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου άποψη δικαιολογημένες, καθότι θίγονται σοβαρά εργασιακά θέματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν μπορούμε να κρυβόμαστε και γι' αυτόν τον λόγο ήρθαμε σε επαφή με φορείς. Με φορείς σοβαρούς, όπως είναι για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής. Όπως είναι η UNESCO. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για να ενημερώσουμε τις προοπτικές που ενδεχομένως περιέχει η κοινωνική οικονομία. Να γνωρίσουμε πλέον τι είναι αυτό το πράγμα και ποιες θετικές εξελίξεις οι προοπτικές μπορεί να υπάρξουν πρακτικά σε εφαρμογή με το Δήμο. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε, να συμπράξουμε με φορείς σοβαρούς και να καταθέσουμε πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας σχετικά να υπάρξει ένας περιφερειακός σχεδιασμός με αιχμή του δόνατος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε στελέχη προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και να δούμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα φτιάξουμε τέτοιους συνεταιρισμούς που θα υποστηρίξουν την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές υποδομές. Τι σημαίνει κοινωνική οικονομία? Αυτά θα έλεγα ότι είναι θέματα τα οποία θα διεξοδικά θα αναλυθούν και στην ημερίδα, απλώς πολύ επιγραμματικά. Πρόκειται για συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν σκοπό το κέρδος, αλλά έχουν σαν σκοπό να φτιαχτεί από μια ομάδα ειδικών που θα έχουν κάποιον τομέα, θα αγοράζουν κάποιες υπηρεσίες από φορείς που τις έχουν ανάγκη. Όπως είπα και πάλι, σε κοινωνικά προγράμματα που σήμερα καλύπτονται από το βοήθεια στο σπίτι, από το κύφι και από άλλες κοινωνικές δομές, θα καλύπτονται μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Αλλά σήμερα και πάλι θα πούμε διεξοδικά λεπτομέρειες σε αυτή την ημερίδα που θα λάβει χώρα στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, στο ξενοδοχείο Κόρυθος, στην οδό Δαμασκηνού. Έχουμε κι άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα, παρότι δεν είναι της αμέσης αρμοδιότητάς σας, παρόλα αυτά γίνονται στα ΚΑΠΗ το κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Κορινθίων. Και σήμερα μας ήρθε ανακοίνωση ότι επιτέλους διαθέτει και εμβόλια, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε για την πραγματική εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου, μια και τα εμβόλια λείπουν από τις ασθενείς κοινωνικά ομόλαδες. Παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την οποία όλοι κόπτονται, ότι πλήττεται βάναυσα. Η κεντρική κρατική μέρημνα βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα υποχωρεί. Δεν θα έλεγα τη λέξη καταραίει, η οποία ενδεχομένως ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Έχετε λάβει γνώση ήδη σχετικά με τις απεργίες και των γιατρών του ΕΟΠΗ. Είναι το πιθανότερο να κλείσουν οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, μία κατάκτηση του ελληνικού λαού και των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια και αυτή ενδεχομένως θα λάβει τέλος. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο κρατικός φορέας και αυτοί που συμβουλεύουν για χάρη των δανειστών, την κεντρική διοίκηση, μέρα με την ημέρα προσπαθούν να διώξουν από πάνω τους φροντίδες για τις οποίες ο πρωταρχικός φορέας, αυτός που είναι υπεύθυνος, είναι το κράτος. Το κράτος κοιτάζει να διώξει από πάνω του όλες τις ευθύνες, όλες τις κοινωνικές φροντίδες στους Δήμους, χωρίς βέβαια να εξασφαλίζει αυτόματα και τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα κοινωνικά προγράμματα. Εμείς
μετά από ως Δήμος Κορινθίων, αφού μπορέσαμε και προμηθευτήκαμε εμβόλια, όπως είπατε και πριν, και για παιδιά ανασφάλιστα, τα οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ την ιατρό κυρία Πίτση, η οποία προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στο Κοινικό Ιατρείο του Δήμου, στην οδό Αδημάντου 22, και εμβολιάζει παιδιά ανασφάλιστα, δωρεάν, απολύτως δωρεάν. Εξασφαλίσαμε και αντιγρυπτικά εμβόλια, και όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για ηλικιωμένους, οι οποίοι μπορούν να απευθυνθούν στο κεντρικό καπί, στο έκτο καπί, στην οδό Αδημάντου 22. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ και 2 μήνες λειτουργεί ιατρείο διακοπής καπνίσματος υπό την επιστημονική επίβλεψη, της κυρίας Κρυσταρά, ιατρού πνευμονολόγου, η οποία και αυτή εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της. Και δωρεάν είναι το συγκεκριμένο. Δωρεάν και κατά προτεραιότητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άποροι και ανασφάλιστοι. Μία τελευταία πληροφορία. Επειδή γινόμαστε από τους τηλεοπτικούς δέκτες, γινόμαστε μάρτυρες ακραίων καταστάσεων, όπου βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, άποροι, σε βαθιά οικονομική ένδια. Βλέπουμε να καίγονται τα σπίτια τους, να μην έχουν το ρεύμα να πληρώσουν. Απευθύνομαι σε όλους όσους το έχουν ανάγκη, σε όλους τους δημότες στο Δήμο μας. Όποιος έχει την πληροφορία ή όποιος πιστεύει ότι κάποιος άστεγος ή κάποιος που έχει ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και χρειάζεται προσωρινή στέγη, σύντηση και συντροφιά και ψυχολογική υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό, να απευθυνθεί στην διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, στο 27410-25717, όπου εκεί θα υπάρξει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος θα τον βοηθήσει έστω προσωρινά να λύσει το πρόβλημά του, ιδιαίτερα τώρα που οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες. Επαναλαμβάνω, Αδημάντου 22, στο κεντρικό καπί και στο τηλέφωνο 27410-25717 θα αναζητήσει ή την κυρία Νέγρη ή τον κύριο Γεζερλή, και σας ευχαριστώ πολύ.